Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Έχουμε σως ένα βίντεο που είναι must watch, που πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι. Και όσοι είμαστε single, και όσοι είμαστε σε σχέση, και όσοι είμαστε παντρεμένοι, και όσοι θέλουμε να έχουμε σχέση, θα μιλήσουμε σήμερα για τους μεγάλους έρωτες και τις πεπιθήσεις που έχουμε για αυτούς μέσα από την pop κουλτούρα και μέσα από το αφήγημα μιας κοινωνίας η οποία θέλει τον έρωτα κάτι δυσλειτουργικό, κάτι το οποίο να ταλαιπωρεί τα πρόσωπα που το βιώνουν μέσα από την αφήγηση το ότι οι μεγάλοι έρωτες πεθαίνουν. Και έτσι είναι οι μεγάλοι έρωτες. Σημειώστε επίσης ότι σήμερα θα μιλήσουμε και για το φαινόμενο του κεραυνοβόλου έρωτος και πόσο επικίνδυνο φαινόμενο είναι. Κάτω από το βίντεο «Πράσινες σημαίες στην αρχή μιας γνωριμίας», βίντεο το οποίο θα παραθέσω στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο για να μπορέσετε να το δείτε ή να το ξαναδείτε αν το έχετε ξεχάσει. Βρίσκω το εξή σχόλιο. Είναι παλιό βίντεο αυτό, είναι βίντεο πριν από δύο χρόνια, αλλά η φίλη που το είδε προφανώς το είδε πρόσφατα και έγραψε το εξή σχόλιο. εξαιρετική είστε. Έχω ακούσει αρκετά βίντεο, αλλά για τον κεραυνοβόλο έρωτα δεν θα συμφωνήσω. Θα σας πω περιληπτικά τώρα και σας παραπέμπω να δείτε το βίντεο «Πράσινες σημαίες στην αρχή μιας γνωριμίας», ο κεραυνοβόλος έρωτας είναι εξαιρετικά επικίνδυνος γιατί όταν νιώσουμε αυτόματα ότι ερωτευόμαστε με κάποιον άνθρωπο που μόλις έχουμε δει, που μόλις έχουμε γνωρίσει και νιώθουμε σαν να έχουμε κεραυνοβοληθεί, σαν να μας έχει χτυπήσει κεραυνός, τότε αυτό φωνάζει από μακριά πολύ δυνατά ψυχοπαθολογική έλξη. Ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει με τραβάει η προβληματικότητα του άλλου ανθρώπου και η προβληματική δυναμική που θα έχουμε στη σχέση μας. Με πιο απλά λόγια, είμαι θύμα, αναγνωρίζω ότι το νέο πρόσωπο που γνωρίζω είναι θήτης, άρα θα μπορέσουμε να δέσουμε στο φαύλο κύκλο θήτη θύματος και ερωτεύομαι Κεραυνοβόλα. Είναι επικίνδυνος ο κεραυνοβόλος έρωτας και είναι επικίνδυνο, εξαιρετικά επικίνδυνο να παίρνουμε απόφαση για το αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία σχέση ερωτική με έναν άνθρωπο τον οποίο μόλις γνωρίσαμε και για τον οποίο νιώσαμε αυτόματα έντονα. Δυνατά συναισθήματα. Ο κεραυνοβόλος έρωτας είναι μεγάλη παγίδα που οδηγεί τους ανθρώπους σε τοξικές και δυσλειτουργικές σχέσεις. Η φίλη όμως κάτω από το βίντεο λέει δεν θα συμφωνήσω για τον κεραυνοβόλο έρωτα. Από εμπειρία βρήκα τον πρίγκιπά μου που όπου άλλη μια λέξη που χτυπάει καμπάνες τον άνδρα που θα γνωρίσεις να τον ονομάσεις πρίγκιπα. Από εμπειρία βρήκα τον πρίγκιπά μου έτσι ακριβώς λέει μέσα στην παρέθεση και το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Μεγάλος έρωτας, το μεγάλος με κεφαλαίο, το έρωτας με κεφαλαίο. Το έχω ακούσει και από άνδρες, ότι βιώνουν δηλαδή και έρωτα. Βέβαια δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Τι γράφω και εγώ, χαίρομαι για σένα και τις βάζω και τρεις καρδιές, τρεις φατσούλες που δίνουν φυλάκια. Και μου απαντάει. Μέχρι εδώ όλα καλά. Λέω εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει συμβεί. Άνθρωποι να ένιωσαν να βίωσαν και έρωτα και να ήταν με ένα πρόσωπο κατάλληλο, με ένα πρόσωπο ταιριαστό και να βίωσαν μια αρμονική σχέση η οποία είναι υγιής. Μου απαντάει. Δεν είπα βέβαια ότι είμαστε ακόμα μαζί, διότι όπως θα ξέρεις οι μεγάλοι με κεφαλαία, οι μεγάλοι έρωτες κάπου ολοκληρώνονται και οι άνθρωποι συνεχίζουν τη δική τους πορεία. Να ένα θέμα για ανάπτυξη, να σε καλά θέκλα μου». Και τι απαντάω εγώ. Οι αυθεντικοί έρωτες τελειώνουν με το βιολογικό θάνατο του ενός. Δηλαδή ο θάνατος χωρίζει δύο ανθρώπους που είναι αυθεντικά ερωτευμένοι. Άσε τις γράφω που τα βαθιά αγαπημένα ζευγάρια μπορεί να ξεψυχήσουν και μαζί σε βαθύ γύρας. Τρει Άρα, θέλω να πω πώ ήταν μεγάλο έρωτα. Εφόσον λε εσύ ότι όπω θα ξέρει, Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Το αντίθετο ξέρω. Ότι ένα αυθεντικό έρωτα, μια αυθεντική αγάπη, δύο ανθρώπων οι οποίοι επέλεξαν να είναι μαζί μέσα από μια όρημη ψυχοσυναισθηματική και πνευματική διεργασία, δεν τελειώνει κάποτε έτσι. Κάνει τον κύκλο τη μια αυθεντική αγάπη παραμένει όσο οι άνθρωποι που είναι αυθεντικά αγαπημένοι μεταξύ τους είναι ζωντανοί και πολλές φορές το έχουμε δει αυτό σε πολλά ζευγάρια, σε μεγάλη ηλικία, σε βαθύ γύρας. Μάλιστα πρόσφατα είχα ακούσει μια είδηση για ένα ζευγάρι που είχαν τον ένα σε ένα κέντρο αποκατάστασης και τον άλλο σε ένα γεροκομείο και πέθαναν την ίδια ακριβώ ώρα ενώ βρισκόντουσαν σε διαφορετικούς χώρους, τόσο αγαπημένοι. Μου γράφει φίλη. Σεβαστώ απολύτω, αλλά μια ματιά στο λογοτεχνία, στη λογοτεχνία φανταζόμαι θέλει να πει, σινεμά και λοιπά, λέει ότι δεν είναι απόλυτο. Από πότε, από πότε παίρνουμε τα δεδομένα μας για τις ανθρώπινες σχέσεις, από πότε παίρνουμε συμπεράσματα για τη ζωή μέσα από τη λογοτεχνία και το σινεμά. Η λογοτεχνία και το σινεμά, τα οποία φυσικά ανήκουν στη σφαίρα της pop κουλτούρας, παρουσιάζουν μια αφήγηση η οποία πουλάει δεν είναι επιστημονικά α, συμπεράσματα, τα συμπεράσματα που βγάζουμε μέσα από το σινεμά ή μέσα από μια ταινία ή μέσα από μια σειρά. Η επιστήμη της ψυχολογίας διεξάγει συνεχώς έρευνες και πειράματα και ψάχνει με επιστημονικό τρόπο να βρει κάποιες αρχές ψυχοεκπαιδευτικές και κάποιες αρχές για την μακροβιότητα μια σχέσης και την ευδαιμονία που δίνει μια σχέση. Το σινεμά, η λογοτεχνία, το διαδίκτυο, η pop κουλτούρα παρουσιάζει αυτό που πουλάει. Αυτό με το οποίο θα ταυτιστούν πολλοί άνθρωποι. Και επειδή πολλοί άνθρωποι ζουν με τη φαντασιακή ιδέα ενό μεγάλου έρωτα που νόμιζαν ότι είχαν, αλλά όπω όλοι οι μεγάλοι έρωτε κάποτε τέλειωσε, ή με τη φαντασιακή ιδέα ενό πρίγκεπα που θα έρθει πάνω στο άσπρο άλογο και θα του πάρει στον δρόμο τη ευτυχία, Πουλάει αυτό το παραμύθι ακριβώς επειδή παίρνουν χρήματα από αυτό. Πιο εύκολα θα πουληθεί ένα βιβλίο που πουλάει υποσχέσεις για μεγάλους έρωτες που έρχονται ξαφνικά και θαυματουργικά παρά ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για το τι δουλειά χρειάζεται να κάνουμε με τον εαυτό μας πνευματική κοπιώδη εργασία ούτως ώστε να είμαστε ικανοί να αγαπήσουμε αυθεντικά. Λοιπόν... Σεβαστώ απολύτω αυτό που λες, αλλά μια ματιά στη λογοτεχνία, σινεμά και λοιπά, λέει ότι δεν είναι απόλυτο. Υπενθυμίζω ότι η άποψη μος μικροκοινωνικού επιστήμονα είναι ότι ούτε η λογοτεχνία, ούτε το σινεμά δεν μας δίνουν επιστημονικές γνώσεις. Και έγκυρες γνώσεις και αντικειμενικές γνώσεις. Τα καλύτερα μα χρόνια... Η αγαπημένη η αισθηματική πάρα πολλών. Εγώ δεν τη γνωρίζω αυτή την αισθηματική ταινία τα καλύτερα μας χρόνια, γιατί έχω μια τεράστια αλλεργία να βλέπω γλυκανάλατες ε, αισθηματικές ταινίες. Τεράστια αλλεργία. Μου αρέσει να βλέπω ταινίες τις οποίες γίνονται depict, απεικονίζονται αυθεντικοί άνθρωποι και αυθεντικές σχέσεις. Μεγάλη κουβέντα θέκλα μου. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το βαθμό αυτονομίας κάθε ανθρώπου διότι κακά τα ψέματα, έχω δει και αγαπημένα ζευγάρια να δυναστεύει ο ένας στο μυαλό του άλλου. Να σκέφτεται μέσα από το μυαλό του δύσκολα πράγματα φυσικά, καθείς διαλέγει. Δεν χωρίζεις ποτέ από ένα μεγάλο έρωτα, απλά μπορεί να σου τύχουν κι άλλοι στην πορεία και να σε πλουτίσουν διαφορετικά. Το τίμημα της μοναξιάς υπάρχει φυσικά, αλλά και που δεν υπάρχει τίμημα. Να είσαι καλά! Καλές διαδρομές να έχουμε όλοι μας μέσα από τα καλά και τα δύσκολα πάντα. Λοιπόν, φιλενάδα, είναι εντελώς προβληματικός ο τρόπος σκέψης σου. Και αυτός ο τρόπος σκέψης συντηρεί παθογένειες στις σχέσεις. Συντηρεί προβληματικές καταστάσεις μέσα στα μυαλά των ανθρώπων, οι οποίοι συμβιβάζονται με ψευδεπίγραφους έρωτες, όχι μεγάλους έρωτες, ψεύτικους έρωτες, συμβιβάζονται με την ιδέα ότι μια προβληματική σχέση είναι ένας μεγάλος έρωτας επειδή νιώσαμε έντονα συναισθήματα, φτιάχνουν μέσα στο μυαλό τους απλοποιήσεις και εκλογικεύσεις του στυλ «έχουμε δει και αγαπημένα ζευγάρια που δυναστεύει ο ένας στο μυαλό του άλλου». Δεν είναι αγαπημένο ένα ζευγάρι μέσα στο οποίο υπάρχει ψυχολογική κακοποίηση και gaslighting. Όχι. Να, πούμε, να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Καταρχάς, δεν σημαίνει ότι μια σχέση είναι μακροβία, μακροημερεύει, αν δύο άνθρωποι είναι πολλά χρόνια μαζί, ότι είναι και αγαπημένοι. Σε αυτό το σημείο σας λέω ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα παραθέσω από το podcast τα εξή επεισόδια. Το επεισόδιο 62 που έχει τίτλο «Οι δύσκολε ερωτήσεις που κάνουμε στην αρχή μιας νέας γνωριμίας» το επεισόδιο 63 που έχει τίτλο «Ποια είναι τα σημάδια πως έχω μια υγιή ερωτική σχέση» και το επεισόδιο 64 «Περισσότερα σημάδια μιας υγιούς ερωτικής σχέσης με βάση τα δικά σας σχόλια». Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αν μία σχέση μακροημερεύει είναι υγιή σχέση στα δύο επεισόδια από αυτά που σας έχω αναφέρει, στο 63 και στο 64, μιλάμε για τα σημάδια μιας υγιούς σχέσης. Ποια είναι τα σημάδια ότι έχω μια υγιή σχέση. Το να είναι δύο άνθρωποι πολύ καιρό μαζί δεν αποτελεί σημάδι υγιούς σχέσης. Μπορεί δύο άνθρωποι να βρίσκονται σε μια εξαιρετικά προβληματική σχέση και παρόλα αυτά να παραμένουν μαζί πάρα πολλά χρόνια για όλη τους τη ζωή ειδικά όταν έχουμε το μείγμα δύο νάρκηση μαζί, μπορεί να μείνουν όλοι τους στη ζωή μαζί, να σκοτώνονται όλοι τους στη ζωή, να κακοποιούν ένα τον άλλο όλοι τους στη ζωή και να είναι όλοι τους στη ζωή μαζί. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν υγιή σχέση. Έχεις δίκαιο ότι ο καθένας διαλέγει πώς θα ζήσει τη ζωή του. Αν θα ζήσει τη ζωή του αυθεντικά ή αν θα τη ζήσει παραμυθιασμένος, αν θα ονομάζει τις προβληματικές και κακοπιτικές σχέσεις μεγάλου έρωτες ή αν θα επιλέξει να ελαχιστοποιεί την αξία μιας αυθεντικής αγάπης βλέποντας μόνο αρνητικά σημάδια ανθρώπων που έμειναν για πολύ καιρό μαζί. Λοιπόν, ένας αυθεντικός έρωτας γεννιέται σιγά σιγά. Εννοείται ότι από την πρώτη στιγμή που θα γνωρίσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο στη συνέχεια θα δημιουργήσεις μια αυθεντική σχέση, μια σχέση αυθεντικής αγάπης και θα ζήσεις ένα αυθεντικό έρωτα, θα το συμπαθήσεις από την αρχή αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό το σχηματάκι που παίζει σε πολλές rom-com, ρομαντικές κομμωδίες, ρομαντικές κομετή, ότι στην αρχή γνωρίζονται και αντιπαθεί πολύ ένα στον άλλο και μετά ερωτεύονται, αυτό το σχηματάκι είναι σίγουρη συνταγή για δημιουργία τοξικής σχέσει και ανταγωνιστική σχέση. Εάν δύο άνθρωποι μόλι γνωριστούν, νιώσουν μια συμπάθεια ο ένα για τον άλλο και πάρουν μια εσωτερική πληροφόρηση ότι αυτό ο άνθρωπο είναι καλό άνθρωπο, είναι καλοήθη και πιάσουν δονήσει ή vibes, όπω λέγεται στα αγγλικά, ότι πρόκειται περί καλού ανθρώπου, αυτό είναι το πρώτο καλό σημάδι. Στη συνέχεια, συνομιλούν μεταξύ του οι δύο άνθρωποι, ανταλλάζουν πληροφορίε ο ένα για τον άλλο κάνουν ερωτήσεις ο ένα στον άλλο. Σας παραπέμπω στο podcast για τις δύσκολες ερωτήσεις που οφείλουμε να κάνουμε στην αρχή μιας νέας γνωριμίας. Και μετά όσο γνωρίζονται καλύτερα και όσο γνωρίζουν περισσότερο το ποιόν και το χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, τα καλά του στοιχεία και τα κακά του στοιχεία, κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή μέσα από τη γνώση που αποκτούν από τον άλλο άνθρωπο, για το αν επιθυμούν να αφήσουν τον εαυτό τους να ερωτευτεί το πρόσωπο αυτό. Σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι αυτή την έννοια την εισήγαγε πρώτος ο Άντλερ. Ο Άντλερ, ένας από τους μαθητές του Φρόιτ, ο οποίος διαφοροποιήθηκε στη συνέχεια και έκανε τη δική του θεωρία, την αντλαιριανή θεωρία προσωπικότητα έλεγε πολύ ξεκάθαρα και συμφωνώ απολύτω μαζί του ότι είναι εύκολο να νιώσει ότι ερωτεύεσαι έναν άλλον άνθρωπο, γιατί πρόκειται για ένα ζώδε ένστικτο η ερωτική η σεξουαλική έλξη. Αλλά ο άνθρωπο αποφασίζει με τη λογική του. Μάλλον ο άνθρωπο μπορεί να επιλέξει να αποφασίσει με τη λογική του αν θα δώσει την καρδιά του σε έναν άνθρωπο που αξίζει ή αν θα αφήσει την καρδιά του να είναι έρμεο σε κάθε έντονη συγκίνηση. Ναι, όταν γνωρίσεις ένα κακό παιδί, είτε άνδρα είτε γυναίκα, θα νιώσεις μια έντονη συγκίνηση. Ειδικά αν έχεις μέσα σου έλξη προς κακοποίηση ου, Θα φτιαχτεί έντονα να γνωρίσεις ένα δυνητικά κακοποιητικό άνθρωπο Τα καμπανάκια που θα χτυπάνε μέσα σου για τι κόκκινες σημειάρες Εσύ θα τα μεταφράσεις σε πεταλούδες στο στομάχι που είναι απόδειξη αυθεντικού έρωτος Μεγάλο έρωτος, όχι οι πεταλούδες στο στομάχι συνήθως είναι καμπανάκια προειδοποιητικά Γνώριζα κάποτε ένα πρόσωπο το οποίο πήγαινε από τη μια προβληματική κατάσταση στην άλλη Το οποίο έλεγε εγώ αν δεν νιώσω πεταλούδες στο στομάχι δεν μπορώ να κάνω σχέση Και της λέω μάνα μου δηλαδή αν δεν γνωρίσεις προβληματικό τοξικό άνθρωπο δεν μπορείς να κάνεις σχέση Γιατί οι πεταλούδες στο στομάχι που νιώθει. είναι τα καμπανάκια που χτυπάει τον κατήστη σου και σου λέει φύγε να γλιτώσεις Φύγε να προστατευτείς, έχεις γνωρίσει τον επόμενο μαλάκα ουσιαστικά Συγγνώμη για την έκφραση. Ξέρω ότι κάποιοι ενοχλείστε όταν λέω τα πράγματα με το όνομά του. Η έξοδο είναι από εκεί. Μπορείτε να μην παρακολουθείτε τα βίντεο. Α σα ενοχλούν οι λέξει και όχι οι αλήθειε. Μάλλον αφού σα ενοχλούν οι λέξει οι οποίε λένε αλήθειε. Λοιπόν, ένα αυθεντικό έρωτα παίρνει σάρκα και οστά σταδιακά μέσα από την ουσιαστική γνωριμία δύο ανθρώπων και μέσα από την ταύτιση όσον αφορά στις αρχές, στις αξίες, στα θέλω τους, στην καλοήθεια τους και στα οράματα τους. Και ένας αυθεντικός έρωτας δεν τελειώνει. Μια αυθεντική αγάπη μένει, παραμένει. Εάν έχετε ζήσει έντονες ερωτικές συγκινήσεις, εάν έχετε ζήσει στο παρελθόν σχέσεις τις οποίες θεωρούσατε μοιραίες, και ήσασταν η femme fatale ή homme fatale, ήσασταν οι μοιραίοι άνθρωποι, αυτό δεν σημαίνει ότι ζήσατε αυθεντικού έρωτε. Ζήσατε μεγάλου έρωτε, κατά πώ λέει η λογοτεχνία το σινεμά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η γυναική λογοτεχνία φανταζούμε, του παλιού τύπου. Ζήσατε ρε παιδί μου έντονε συγκινήσει. Το ίδιο έντονες με αυτές τις συγκινήσεις που νιώθει κάθε ναρκωμανής προτού πάρει τη δόση του και κάθε τζογαδόρος την ώρα που ποντάρει αυτό εδώ είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση και δεν αντιμετωπίζουμε τον έρωτα μέσα από τα φίλτρα της pop κουλτούρας ούτε του καταναλωτισμού αντιμετωπίζουμε τον έρωτα ως μια σοβαρή υπόθεση την ερωτική αγάπη ως ένα βασικό συστατικό μιας υγιούς ζωής και σε καμία περίπτωση οι τοξικές σχέσεις, οι ανταγωνιστικές σχέσεις οι σχέσει που ξεκινάνε από κέραυνοβόλου έρωτε, που ερωτεύεσαι τον άλλον προτού να γνωρίζει κάτι για αυτόν που σημαίνει ότι σε τραβάει η προβληματικότητά του, η οποία ταιριάζει με τη δικιά σου προβληματικότητα, δεν είναι υγιή αυθεντική αγάπη. Είναι προβληματική. Είτε αρέσει σε κάποιου, είτε όχι. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να γέρνουν πίσω στην καρέκλα του και να λένε Πω πω, μπορεί να μην έχω μια υγιή σχέση με τον εαυτό μου, μπορεί να μην έχω επιτύχει να μπω σε μια υγιή σχέση, αλλά έχω ζήσει μεγάλους έρωτες, μαλάκα. Μεγάλους έρωτες. Και οι μεγάλοι έρωτες κάποτε πεθαίνουν. Και τι σημαίνει ότι θα μπορούσα να είχα μια υγιή σχέση συντροφικότητας και να εμπλούτιζα τη ζωή μου με ουσιαστική σύνδεση βαθιά και με νόημα με έναν ερωτικό σύντροφο. Όχι. Όχι, γιατί αυτοί που μένουν πολύ καιρό μαζί καταδυναστεύει ο ένας στο μυαλό του άλλου. Εγώ είμαι τέλεια, Περνάω τέλεια γιατί έχω βασανιστεί πολύ στο παρελθόν και κάθομαι εδώ πέρα και αναπολώ τα βάσανά μου. Ε, όχι. Θα κλείσω με αυτό. I had my own share. Είχα κι εγώ τη δικιά μου μερίδα προβληματικών σχέσεων. Που οι φίλοι αν τις γνώριζε θα τις ονόμαζε μεγάλες αγάπες, μεγάλους έρωτες, οι οποίοι σταμάτησαν δυστυχώς. Σταμάτησαν ευτυχώς, ήταν εξαιρετικά τοξικές και προβληματικές καταστάσεις και δεν θέλω καν να τις θυμάμαι παρά μόνο για να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι άμα νιώσει έντονα συναισθήματα από την αρχή, άμα νιώσει πεταλούδε στο στομάχι, είναι τον gut instinct σου που προσπαθεί να σε προειδοποιήσει ότι θα πέσει στο λάκκο με τα φίδια. Να σταματήσουμε να ονομάζουμε τι αρρωστημένε σχέσει μεγάλου έρωτε. Κανεί! Κανεί! Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι δικέ σα απόψει. Πάντοτε οι απόψει σα δημιουργούν περισσότερη συζήτηση, η οποία γίνεται και τροφή για περισσότερα βίντεο. Σα αγαπώ πολύ. Mm. Bye.